δημόσιο διάλογο και μια πρόταση από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον κύριο Δένδια, ότι ενδεχομένως συνταγματική αναθεώρηση να τεθεί ζήτημα, δεν είναι οριστικό αυτό, απαγόρευση ίδρυση τέτοιων πολιτικών σχηματισμών. Εγώ δεν θα συμφωνήσω ποτέ σε αυτό. Ναι. Τι θα πει απαγορεύω? Δηλαδή αύριο θα μου πούνε εμένα ότι εσείς, κυρία Μπακογιάννη, η οποία πιστεύετε, ξέρω εγώ, ότι η κριτική είναι ο περιούσιος λαός, τέλος πάντων, για να πω κάτι. Ναι. Αυτό απαγορεύεται. Τι θα πει απαγορεύεται? Δεν είναι λογική αυτή. Και στη τελική ανάλυση, η δύναμη της δημοκρατίας είναι ο διάλογος. Ελάτε εδώ, κύριοι, να δούμε τι λέτε. Τι είσαστε, ποιοι είσαστε. Γιατί για μένα οι άνθρωποι είναι φασίστες, είναι τραμπούκοι, είναι άνθρωποι με μηδενικό περιεχόμενο πολιτικού λόγου, διότι υπήρχαν εθνικιστικά κόμματα στην ιστορία που είχαν και κάποιες απόψεις σοβαρές. Αυτοί δεν έχουν τίποτα. Ελάτε λοιπόν να τα πούμε. Γιατί δεν κάνετε ένα διάλογο μαζί τους? Μα διότι εγώ δεν το φοβάμαι το διάλογο, σας το λέω ευθέως. Θεωρώ ότι ο διάλογος είναι η βάση της δημοκρατίας. Ούτε τα καραγκιοζηλίκια αυτά, τα δίθεν καουμπόικα, άμα πάει κάποιος Χρυσαυγής δεν πάω εγώ. Θα δεχόσαστε να κάνετε απέναντι στον Νίκο Μιχαλολιάκο δηλαδή? Με άνεση. Με άνεση. Καταγράφετε, διότι... δεν το ακούσουμε σήμερα. Με άνεση. Γιατί, κύριε Κοτάκη, ποια είμαι εγώ η οποία θα πω σε έναν άλλον ο οποίος καλός ή κακός εξελέγει και είναι βουλευτής, θα του πω ότι δεν συζητάω μαζί σου? Τι αλαζονία μπορεί να είναι αυτή? Συζητάω, διότι είμαι τόσο πολύ πεπισμένη ότι θα σε κάνω αληφή, που βεβαίως είμαι εδώ να κουβεντιάσω με οποιονδήποτε θέλετε. Τη Χρυσή Αυγή δια δύο τρόπων θα αντιμετωπιστεί. Πρώτον, δια της γελιοποίησης, διότι οι άνθρωποι είναι γελοί. Είναι γελοί, είναι αστείοι, πώς θα το κάνουμε τώρα? Δηλαδή, αν τον δεις σοβαρά το Χρυσαυγίτη σήμερα στη Βουλή, σε πιάνουν τα γέλια. Ούτε καν οργίζομαι εγώ πλέον. Ακολουθεί όμως το 11 μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού. Ωραία. Και ο ελληνικός λαός δεν είναι ανεύθυνος. Δεν είναι γελοίος όμως ο ελληνικός λαός. Όχι, δεν είναι ανεύθυνος όμως. Η λογική ότι θα βγάλω το άχτι μου, διότι θέλω κάποιο τραμπούκο να μπει μέσα και ή δυνατόν να δείρει 5 βουλευτές, διότι αυτό μου λένε μέσα στα διάφορα καφενεία. Ναι. Είναι μια λογική η οποία οδηγεί στην καταστροφή. Ο πολίτης δεν είναι ανεύθυνος. Ο πολίτης στο κάτω-κάτω της γραφής, όλη αυτή η πολιτική, εμείς δηλαδή, για τους οποίους σήμερα βρίζουν ο κόσμος και λέει τι είναι αυτή η πολιτική, αυτό, άθλη, φρικτή, απέση, κάποιος μας ψήφισε, κύριε Κοντάκη. Άρα και ο ελληνικός λαός θα πρέπει αύριο το πρωί να σκέφτεται καλά τι θα ψηφίσει. Κάποιος σας ψήφισε και κάποιοι τον προδώσατε. Για να φτάσουμε σε αυτά τα σημεία, έτσι? Όταν έχει έναν πολιτικό ο οποίος του λέει λεφτά υπάρχουν και προτιμάει να ακούσει τα λεφτά υπάρχουν από τον άλλον που του λέει δεν υπάρχουν λεφτά, και σου λέει αυτός γιατί εγώ θα ακολουθήσω σε ένα που μου λες δεν υπάρχουν λεφτά, που θα κρατήσω τους μισθούς χαμηλά, που θα κάνω αυτό, δεν σε θέλω, δεν μ' αρέσει η φάτσα σου γιατί μου λες πράγματα δυσάρεστα, και πάω σε αυτόν που μου λέει λεφτά υπάρχουν, το ψηφίζω. Και την άλλη μέρα το πρωί, μαύρη λαπλάκωσε, μαύρη σαν καλιακούδα, λένε στο χωριό μου. Λοιπόν, αυτό είναι η λογική. Κάποτε λοιπόν και ο ελληνικός λαός θα πρέπει να σκέφτεται και να ακολουθήσει και να πει αυτός που μου τα λέει αυτά μπορεί να το τεκμηριώσει. Διότι δεν είναι βλάκας ο λαός. Ο λαός έχει πάρα πολύ μυαλό. Απλώς βολεύεται να ακούσει σιρήνες. Και βεβαίως εγώ το καταλαβαίνω όταν πάω στο γιατρό, ναι, και προτιμώ να μου πει ο γιατρός δεν έχω τίποτα. Αλλά σε τελική ανάλυση χρήσιμος είναι ο γιατρός που αν μου βρει κάτι στην αρχή της αρρώστιας θα με γιατρέψει. Βλέπετε όμως, να πάρω ένα παράδειγμα, πώς μερικές επιλογές που κάνει η Χρυσή Αυγή μοιάζουν κινηματικές στον κόσμο. Δηλαδή παίρνει την κρατική χρηματοδότηση, το δημόσιο χρήμα, και αρχίζει και το μοιράζει. Όταν τα παλαιά κόμματα καταχρεώθηκαν, είναι δανεισμένα στις τράπεζες και παρουσιάζουν μια πολύ κακή εικόνα. Βλέπετε τι γίνεται τώρα με τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ. Πώς να μην περάσει αυτό στον κόσμο, εμείς όταν εσείς δεν το κάνατε τα προηγούμενα χρόνια? Εμείς τότε ως Δημοκρατική Συμμαχία το αναδείξαμε αυτό το θέμα. Ναι. Και σήμερα που με ρωτάτε που είμαι στη Νέα Δημοκρατία, πάλι θα το αναδείξω το θέμα. Ναι. Διότι αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς ποτέ κάποιον του οποίου η κακοδιαχείριση είναι εμφανή στο σπίτι του και από την άλλη μεριά να του ζητάς να σώσει τη χώρα. Άρα, μέσα στην αυτοκριτική την οποία πρέπει να κάνουμε, πρέπει να τα πούμε όλα αυτά ανοιχτά, κύριε Κοντάκη. Διότι αν γυρίζουμε σελίδα, δεν μπορούμε να τη γυρίσουμε μισή. Άρα και η αξιοπιστία η δικιά μας θα κριθεί και από τα του οίκου μας, mm-hmm, από τα δικά μας. Όταν εγώ έλεγα, εγώ ψηφίζω Άρση Ασυλίας παντού. Παντού. Και επειδή ψηφίζουμε επώνυμα,
Δεν υπάρχει τίποτα. Ό,τι ώρα θέλετε εσείς δημοσιογράφοι, πάτε και το εγγραφείτε. Γιατί αρχής γενομένης από τη δική μου. Όταν πήγα και είπα ότι θέλω να μου άρετε την ασυλία, κύριε, πήγα και τους βρήκα και έναν-έναν τους επικεφαλής των κομμάτων και τους είπα, προσέξτε, δεν το λέω πολιτικά. Εάν πραγματικά θέλετε να με βοηθήσετε, θέλω να μου άρετε την ασυλία. Γιατί θέλω απόφαση της δικαιοσύνης ότι είμαι καθαρή. Uh-huh. Ο πολιτικός δεν έχει άλλο προστάτη από την προστάτη. Ένα κομμάτι είναι δικαιοσύνη. Κριτή και ένα κομμάτι από τη δικαιοσύνη είναι, και το λαό. Να πάμε όμως σε κάτι άλλο. Να πάμε και στον τρόπο που λειτουργεί η κυβέρνηση συνεργασίας. Η κυβέρνηση συνεργασίας είναι ένα πείραμα πρωτοφανές για την πολιτική ζωή της χώρας. Είχαμε να ζήσουμε κυβέρνηση συνεργασίας από την περίοδο που Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έμπαινε στην πολιτική. Το 46, αλλά βεβαίως και από την περίοδο της κυβέρνησης Τζανετάκη και της Οικουμενικής Ολότητα, που ήταν πολύ βραχυχρόνιας λειτουργίας. Αυτή είναι η πρώτη η οποία έχει αντέξει τόσο πολύ. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ποια είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά που βλέπετε στον τρόπο που λειτουργεί η κυβέρνηση συνεργασίας του κ. Σαμαρά. Καταρχήν να πούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σωστό πείραμα. Εντάξει, ναι. Εγώ το είχα πει από παραμονές εκλογών. Νομίζω πως ήμουν η μόνη η οποία το έλεγε τόσο πολύ ανοιχτά ότι αυτό θα γίνει και ναι. Αυτό έπρεπε να γίνει. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κρίση σε μονοκομματική λογική. Ούτως ή άλλως, όταν φτάνουν τα κόμματα να είναι το μεγαλύτερο 18%, καταλαβαίνετε ότι είναι σαφές ότι η εντολή του λαού είναι συνεργασία. Και ορθώς ο λαός δίνει την εντολή συνεργασίας. Έχει ισχυρό έτσι, ένστικτο. Από εκεί πέρα είναι στα καλά ότι ο κύριος Σαμαράς κατάφερε να τη λειτουργήσει αυτή την τρικομματική κυβέρνηση, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα να λειτουργήσει μια τέτοια τρικομματική κυβέρνηση. Είναι στα θετικά ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εικόνα σταθεροποίησης της χώρας και ότι η χώρα δίνει την εικόνα ότι έχει ένα μπούσουλα, ότι πορεύεται και ότι έχει μια σταθερότητα, για σκεφτείτε πως ήμασταν πέρσι τέτοια εποχή. Άρα νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Τώρα, ποια είναι τα αρνητικά. Τα αρνητικά αυτής της κυβέρνησης είναι, κατά τη γνώμη μου, δύο κυρίως. Το ένα είναι ότι δεν έχει ξεπεράσει τις κομματικές λογικές και τις κομματικές παροπίδες. Και αυτό είναι λάθος. Όταν κάνεις ένα τέτοιο πείραμα, το κάνεις με όλους την καρδιά, κύριε Κοντάκη. Το κάνεις κάνοντας άλματα, δίνοντας την ψυχή σου σε αυτή την ιστορία. Διότι εγώ λέω κάτι πολύ απλό. Πέστε μου ποιος θα διασωθεί εάν η Ελλάδα αποτύχει. Μα κανείς θα είναι στα αζήτητα το σύνολο αυτής της πολιτικής, του πολιτικού προσωπικού. Άρα μην κάνεις συμβιβασμούς. Διάλεξε τους άριστους. Πάρε πραγματικά ό,τι καλύτερο έχει αυτός ο τόπος. Μην λειτουργήσεις με κομματικά κριτήρια ο δικός σου, ο δικός μου. Είχε μια σκασίλα ο λαός, ο δικός σου, ο δικός μου, ποιος είναι. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα χρειάζεται τους καλύτερους, όποιος είναι αυτός. Μα δεν με ενδιαφέρει τι χρώμα έχει, μα δεν με ενδιαφέρει τι ψήφισε στο παρελθόν. Με ενδιαφέρει να είναι ο καλύτερος και να τον βάλω εκεί. Η δεύτερη αδυναμία την οποία βλέπω είναι ότι δεν προχωράνε οι διαρθρωτικές αλλαγές, κύριε Κοντάκη. Ναι. Δεν προχωράνε. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να καταλάβω στο Θεό σας. 500 εκατομμύρια έχουμε έλλειμμα στον προϋπολογισμό το πρώτο τρίμηνο. Εάν αυτό γίνει 2 δις, ποιος θα την πληρώσει την ΥΦΗ, κύριε Κοντάκη? Νέα μέτρα. Ωραία. Άρα, είναι δυνατόν να χρειάζομαι 8 με 9 μήνες για να δώσω στην Τρόικα την απάντηση ότι δεν έχω ακόμα απολύσει τους επίορκους? Είναι δυνατόν να μην μπορώ να ανοίξω αυτά τα έρημα επαγγέλματα ακόμα και να δημιουργήσω νέες θέσεις εργασίας? Είναι δυνατόν για κάθε διαρθρωτική αλλαγή να βλέπω μεγαλύτερη αντίσταση μέσα στο πολιτικό σύστημα από ό,τι για να κόψουν τη συντάξη του παππού? Εγώ λοιπόν σε αυτή τη λογική είναι αδύνατο να μπω. Αδύνατο. Για να μπούμε τώρα στη λογική του σχολιασμού των προσώπων, γιατί η κυβέρνηση αυτή έχει πρωταγωνιστές. Είναι ο Πρωθυπουργός και οι δύο εταίροι, ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Κουβέλης. Είναι γνωστό το παρελθόν των σχέσεών σας με τον κύριο Σαμαρά. Ωστόσο, θέλω να ρωτήσω, είναι καλός πρωθυπουργός? Κοιτάξτε, νομίζω ότι κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς υποχρεώθηκε να αναθεωρήσει πλήρως αυτά τα οποία έλεγε. Και αυτό έχει ένα πρόβλημα στις σχέσεις του και με την ευρύτερη κοινωνία, αλλά και με το εξωτερικό.
Νομίζω ότι το κέρδισε το στοίχημα στο θέμα εξωτερικού, διότι ακριβώς ακολουθεί αυτή την πολιτική την οποία ακολουθεί σήμερα. Κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και δουλεύει πολύ. Διατηρεί τα χαρακτηριστικά για τα οποία μίλαγα πριν περί κομματικής αντίληψης, την οποία εγώ ριζικά διαφωνώ. Ο κ. Βενιζέλος είναι σε μια πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή. Το Πασόκ είναι σε κατάσταση αποσύνθεσης. Είναι ο κίνδυνος, αν θέλετε, ή ο αδύναμος κρίκος αυτής της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Εύχομαι να μην γίνει, γιατί ασχέτως μακροπρόθεσμα, εάν η Ελλάδα χρειάζεται ευρύτερες εθνικές συμφωνίες, χρειάζεται και διαφορετικά κόμματα. Μην κάνουμε λάθος να πιστεύουμε ότι επειδή σήμερα πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε ότι η Ελλάδα πρέπει να βγει από την κρίση, ότι η Ελλάδα πρέπει να μείνει στο ευρώ. Τον εαυτό σας σε όλο αυτό το καινούριο πολιτικό σκηνικό, πού τον βλέπετε, πού τον τοποθετείτε? Στην Ελλάδα, μελλοντικά, στο εξωτερικό? Ξέρετε ότι κατά καιρούς έχουν γραφτεί και σενάρια για πιθανό ενδιαφέρον σας, για να σας προταθεί, εν πάση περιπτώσει, για ευρωπαϊκό αξίωμα. Πού τοποθετείτε την Ντόρα Μπακογιάννη μετά από όλη αυτή την περιπέτεια, από το 9 μέχρι σήμερα, που έχει αυτές τις τεράστιες διακυμάνσεις, βουτιές, απογοητεύσεις, έτσι? Αν κάτι έμαθα από όλη αυτή την ιστορία, κύριε Κοτάκη, είναι ότι δεν κάνω σχεδιασμούς. Ναι. Σας το λέω ευθέως. Τι κάνω τώρα? Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ταξιδεύει συνεχώς. Πήγα για 2 μέρες στον Μπακού, διότι ήθελα να υποστηρίξω την ελληνική παρουσία στον αγωγό και διότι πιστεύω ότι είναι βασικό για την Ελλάδα, όπως λέγαμε πριν, να υπάρχει. Αύριο φεύγω για 24 ώρες στη Μόσχα, ακριβώς 26 ώρες θα είμαι στη Μόσχα και θα ξαναγυρίσω για το Συμβούλιο της Ευρώπης. Κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου να στηρίξω τη χώρα μου. Και επειδή κακά τα ψέματα δεν έχει πολλούς συνομιλητές ο ξένος κόσμος, Έλληνες, υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα εκεί αξιόπιστων, σοβαρών συνομιλητών. Και δεν μπορεί να μην έχουμε παρουσία. Κάνω ό,τι μπορώ προς αυτήν την κατεύθυνση. Στηρίζω τη